Σιγά σιγά να ετοιμαστούμε να πάρουμε νεράκια. Έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά έχουμε τον Κύριο κοντά μας, έτσι. Και δεν ανησυχούμε για τίποτα, γιατί ο Κύριος είναι κοντά μας, έτσι. Να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας, να πάρουμε νεράκια. Και σήμερα ο Θεός να δώσει ευλογία στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Όσοι κατά κόσμο τα τηρούν και τα πιστεύουν, εμείς οφείλουμε να ευχόμαστε ευλογία και χάρη σε κάθε σπίτι, έτσι. Αλληλούια. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας. Και να ετοιμαστούμε να πάμε και πάλι στην Αποκάλυψη. Είναι στο 19 κεφάλαιο θα πάμε, 20, 21, 22. Τρία κεφάλαια θέλουμε για να τελειώσουμε την Αποκάλυψη, έτσι. Και νομίζω ότι ο Κύριος μας έδωσε σπουδαία πράγματα την Αποκάλυψη, να τα κρατήσουμε, να τα αποθηκεύσουμε μέσα μας και να περπατήσουμε με αυτά, έτσι. 1709 σελίδα. Αποκάλυψη 19 κεφάλαιο και σιγά σιγά θα το δούμε λιγάκι το 19 για να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος. Το βρήκαμε όλοι. Το βρήκαμε. Για να συνεχίσουμε. Και ύστερα από αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό που έλεγε «Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο των Θεών μας». Δεδομένου ότι οι κρίσεις του είναι αληθινές και δίκαιες, επειδή έκρινε τη μεγάλη πόρνη η οποία έφτυρε τη γη με την πορνεία της και επίκυσε από το χέρι της το αίμα των δούλων του. Και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια» και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα έπεσαν και προσκύνησαν τον Θεό που κάθεται πάνω στο θρόνο λέγοντας «Αμήν, Αλληλούια». Και από το θρόνο βγήκε μία φωνή που έλεγε «Ενείτε τον Θεό μας, όλοι οι δούλοι του και αυτοί που τον φοβούνται και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα σαν φωνή από ένα μεγάλο πλήθος και σαν φωνή από πολλά νερά και σαν φωνή από ισχυρές βροντές που έλεγαν «Αλληλούια, επειδή βασίλεψε ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας». Σε αυτό να μείνουμε και θα το δούμε λιγάκι σιγά σιγά. Τι λέει σε αυτό που διαβάσαμε? Ότι ο Κύριος τι κάνει? Εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του στους τελευταίους χρόνους. Και τι ακούστε, και λέει μια δυνατή φωνή από το θρόνο του Θεού. Αλληλούια! Που σημαίνει ο Θεός θα εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του, θα εκπληρώσει. Και απ' την άλλη τι έκανε ο Θεός? Έφερε σε κρίση το μεγάλο θρησκευτικό πνεύμα, τη μεγάλη πόλη, τη Βαβυλώνα. Και ξέρετε, είναι σημαντικό για ποιο λόγο ο Θεός πρέπει να κρίνει συνέχεια το θρησκευτικό πνεύμα. Γιατί το θρησκευτικό πνεύμα έχει ένα στόχο, να κρύβει αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε με τι ευκολία μια εκκλησία αναγεννημένη μετατρέπεται σε μια θρησκευτική ομάδα. Πάρα πολύ εύκολο. Όταν δεν έχει κατανοήσει τον Σταυρό, τη θυσία και το αίμα του Ιησού. Γίνεται μετάλλαξη, γίνεται. Όπως έγινε το έθνος του Ισραήλ, θρησκεία έγινε. Για ποιο λόγο είναι η θρησκεία? Γιατί περιφρόνησε τη θυσία, το αίμα και το πρόσωπο του Ιησού. Και έγινε θρησκεία έγινε. Όταν μέσα από μια εκκλησία κρυφτεί ο Σταυρός, κρυφτεί το αίμα του Ιησού, έχουμε μετάλλαξη. Έχουμε 10% πνευματικότητα και 90% θρησκευτικότητα. Μεταλλάσσεται η ροή του Θεού. Και αντί να κυριαρχεί το Άγιο Πνεύμα, τι κάνει? Κυριαρχεί το σαρκικό πνεύμα, το θρησκευτικό πνεύμα, το ψυχικό πνεύμα και κυριαρχεί το ανθρώπινο μυαλό. Και έχουμε το ανθρώπινο μυαλό να οδηγεί τα πράγματα στη Βασιλεία του Θεού. Και όχι το Άγιο Πνεύμα και το κάλεσμα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός θέλει στους τελευταίους χρόνους να εκπληρώσει κάθε τι που εκείνος σχεδίασε δια του Χριστού για κάθε άντρα και κάθε γυναίκα. Γιατί μέσα στον Χριστό υπάρχει το καλύτερο που έχει ο Θεός. Αυτή είναι η έννοια του θρησκευτικού πνεύματος. Γιατί και το θρησκευτικό πνεύμα δεν κάνει καλά, κακά πράγματα.
για καλά πράγματα εργάζεται. Άρα κρύβει κάτι, κρύβει τον πλούτο του Ιησού Χριστού κρύβει. Και εμείς θέλουμε τον Θεό δια του Σταυρού τον θέλουμε. Όταν κρύψουμε τον Σταυρό και τη θυσία θα φτωχύνουμε πνευματικά. Όπως φτώχυνε ο Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο γιατί οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στη θυσία το αίμα του Ιησού για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι το πνευματικό, τι είναι το θρησκευτικό και πώς δουλεύουν οι λόγοι του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Και μέσα από το θρόνο του Θεού ακούστηκε δυνατή φωνή αλληλούγια και τα τέσσερα ζώα έπεσαν λέει να προσκυνήσουν τον Θεό. Και το είπαμε πάρα πολλές φορές και στην αρχή της Αποκάλυψης τα τέσσερα ζώα συμβολίζουν το έργο του Ιησού Χριστού που είναι στο θρόνο του Θεού. Γιατί για τον θρόνο του Θεού η θυσία του Ιησού είναι κάτι κορυφαίο. Αν στο θρόνο του Θεού η θυσία είναι κάτι κορυφαίο και κάτω στη γη πρέπει η θυσία να είναι κάτι κορυφαίο. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν με τα τέσσερα ζώα και προσκύνησαν τον Θεό. Και τι κάνουν αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, 12 πρόσωπα από την Παλιά Διαθήκη και 12 από την Νέα Διαθήκη. Τι κάνουν στο θρόνο του Θεού. Βοηθάνε τον Ιησού Χριστό σαν αρχιερέα που είναι στη διακονία του. Και τι κάνει ο Ιησούς τώρα, εκτελεί τη διακονία του αρχιερέα και του μεσίτη. Μεσιτεύει για τις προσευχές των Αγίων και για όλη την ανθρωπότητα και αυτά τα πρόσωπα βοηθάνε τον Χριστό στη μεσιτεία. Που σημαίνει για τους τελευταίους χρόνους η διακονία της μεσιτείας είναι το κορυφαίο κομμάτι. Γι' αυτό πρέπει να γονατίσουμε και να εργαστούμε τη συμφιλίωση του Θεού με τον κόσμο δια του Ιησού και του αίματος, ο Μεσίτης. Τι κάνουν οι 24 πρεσβύτεροι, λένε «Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, συγχώρεσε τις αμαρτίες των ανθρώπων». Γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για κάθε άνθρωπο και κάθε αμαρτία. Και ο Ιησούς παίρνει τις προσευχές των πρεσβυτέρων και παίρνει και τις προσευχές των Αγίων και τις πηγαίνει στον θρόνο του Θεού. Και λέει «Πατέρα, συγχώρεσε τον κόσμο, γιατί εγώ πλήρωσα με το αίμα. Ομολογώ ότι εγώ κάθε αμαρτία είναι ένοχη και κάθε αποστασία είναι ένοχη. Γιατί ο άνθρωπος έχει μία τάση έχει. Ποια είναι αυτή η τάση που έχει ο άνθρωπος? Την τάση που έχει ο Ισραήλ έχει. Παρόλο που ευεργετήθηκε τόσο πολύ από Θεό, στην πορεία τα ξέχασε πολύ εύκολα όλα τα πράγματα. Και σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ευεργετηθεί από τον Θεό. Αλλά σιγά σιγά τα ξεχνάνε αυτά και το χάνουν αυτό. Γιατί κάποιος τους το κλέβει. Κάποιος τους το κλέβει. Δεν υπάρχει άνθρωπος και δεν υπάρχει σπίτι που δεν έχει δει μια απάντηση από τον Θεό. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένα σπίτι, ένας άνθρωπος, τότε ο Θεός είναι προσωπολήτης. Αν εμείς λάβαμε από το Θεό κάτι, όλοι κάτι λαμβάνουμε. Γιατί ο Θεός ανατέλει τον ήλιο με δικαίωση και αδίκωση. Μακροθυμεί ο Θεός. Κι όμως στην πορεία το χάνουν αυτό. Γιατί τους το κλέβει ο διάβολος. Όποιον άνθρωπο και να μιλήσει θα σου πει σε κάποια στιγμή κάτι είδαμε. Δηλαδή. Μα εγώ προσευχήθηκα, η μάνα προσευχήθηκε, ο συγγέννη. Κάτι είδαμε. Γιατί ο Θεός θέλει, αλλά κάποιος τους το κλέβει. Και ο Μεσίτης τι κάνει, στέκεται για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην ξεχνάει. Ποιος τον ευεργέτησε. Γιατί έχει ροπή ο άνθρωπος να το ξεχνάει αυτό. Και αυτή η ροπή έχει αγγίξει και την αναγεννημένη εκκλησία στους τελευταίους χρόνους. Είναι λογικό, επηρεάζεται η εκκλησία, το πνεύμα του κόσμου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς με το αίμα του μεσητεύει για μας. Και θα σπάσει αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θα συνάξει τα πρόβατά του για τον μεγάλο θερισμό που είναι στους τελευταίους χρόνους για να κάτσουν οι άνθρωποι στην τράπεζα του Κύριου που είναι διαμέσου του Ιησού Χριστού και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού και την χάρη. Και τι κάνουν στον θρόνο του Θεού, ακουγόταν η φωνή Αλληλούγια. Τι σημαίνει Αλληλούγια? Εμείτε τον Κύριο, δοξολογείτε τον Κύριο. Είναι μια έκφραση αγγελική. Και επειδή και εμείς είμαστε άγγελοι του Θεού, λειτουργεί το Θεό, τι κάνουμε κάτω στην γη, δοξολογούμε τον Θεό και φωνάζουμε αλληλούγια στον Κύριο. Γιατί είναι άξιος, είναι πιστός και είναι ευλογημένος να πάρει τη δόξα, να πάρει την τιμή, γιατί ο Κύριος θα ρίξει τα τείχη της Ιερικός στους τελευταίους χρόνους.
Και ο κάθε άνθρωπος έχει ένα τείχος στο μυαλό του, στο εγώ του, στην ψυχή του, στην οικογένειά του. Κάπου υπάρχει ένα τείχος. Και αυτά τα τείχη πώς πέφτουνε? Με την προσωπική υπακοή του έξι. Ποιο είναι το έξι? Ο άνθρωπος είναι. Και ο Κύριος κοιτάει σαν προβολέας από το θρόνο του. Τι κάνει ο Δήμος, πώς περπατάει ο Χρήστος, μας παρατηρεί ο Κύριος. Και όταν εμείς βλέπουμε ότι συσκευαζόμαστε με τον Χριστό και με την χάρη, χαίρεται ο Θεός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός και η χάρη μας δικαιώνει. Μας δικαιώνει στον Θεό. Γιατί σίγουρα κάθε κομμάτι της Βίβλου έχει σπουδαία πράγματα. Και σίγουρα τώρα σε αυτό το κομμάτι που θα δούμε παρακάτω υπάρχει ένας θησαυρός που είναι κρυμμένος. Και μπορεί και εμείς οι χριστιανοί να το παγιδευτούμε και να τον προσπεράσουμε τον θησαυρό. Γι' αυτό λέει ο Θεός, επέστρεψε στην αρχική σου αγάπη. Επέστρεψε στο αρχικό μου θέλημα. Γιατί το αρχικό είναι το καλύτερο για τη ζωή σου. Και πρέπει να καταλάβουμε τι υπάρχει στην αρχή από τον Θεό για τον άνθρωπο. Υπάρχει το δέντρο της ζωής που ήταν στον κήπο της Εδέν. Και αυτό το δέντρο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος έχει μια κληρονομικότητα να φεύγει από το δέντρο της ζωής. Και ο Θεός θέλει να τον βοηθήσει να ενσωματώνεται με το δέντρο της ζωής και να αντλούμε από το δέντρο της ζωής τους καρπούς της ζωής να βάλουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας αγαπάει και μας βοηθάει για να διδάξει τη φύση μας να είναι πειθαρχημένη. Γιατί η πνευματική ζωή στηρίζεται στην πειθαρχία στηρίζεται. Και ο Θεός ετοιμάζει ένα σπέρμα πειθαρχημένο για τους τελευταίους χρόνους. Πειθαρχημένο σπέρμα. Για να μπορεί ο Θεός να του εμπιστευτεί ωραία πράγματα. Γιατί το καλύτερο του Θεού είναι για τους τελευταίους χρόνους. Πέρα από κάθε περιγραφή, γι' αυτό να μην απορρεί το μυαλό μας. Το καλύτερο του Θεού είναι για μας, για τη ζωή μας. Για τα σπίτια μας, για το αύριό μας, όχι το δεύτερο. Το καλό κρασί είναι για το τέλος. Και το μεγάλο θαύμα στο γάμο της Κανά είναι και το πρώτο και το τελευταίο θαύμα. Ο Κύριος θα βάλει τα χέρια του στα έξι, τα έξι πέτρινα δοχεία. Και το έξι είναι άνθρωπος και το νερό θα γίνει κρασί. Ο λόγος θα μεταμορφωθεί, θα αποκαλυφθεί μέσα μας και θα μεθύσουμε. Και όταν κάποιος είναι μεθυσμένος δεν σκέφτεται τα βάρη των προβλημάτων. Είναι μεθυσμένος. Χαίρεται στη χαρά της παρουσίας του Κύριου. Χαίρεται. Πώς χαίρεται? Σαν ένα μικρό παιδί. Γιατί κρατάμε πολλά βάρη επάνω μας και πρέπει να τα αφήσουμε στον Κύριο. Έχουμε κληρονομήσει αυτή την τάση να τα κρατάμε. Και πρέπει να τα αφήσουμε στον Κύριο για να μπορεί ο Κύριος να μας βοηθήσει. Για να συνεχίσουμε λιγάκι να πάμε στο 7 να πάμε. Ας χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλίαση και ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα, επειδή ήρθε ο γάμος του Αρνίου και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της και της δόθηκε να ντυθεί με εκλεκτής ποιότητα λινών, καθαρό και λαμπερό, επειδή το εκλεκτής ποιότητα λινών είναι τα δικαιώματα των Αγίων και μου λέει γράψε, μακάρι οι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου και μου λέει αυτά τα λόγια. Αυτά είναι τα αληθινά λόγια του Θεού και έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω και μου λέει πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό, εγώ είμαι σύνδουλός σου και τον αδερφό σου που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, τον Θεό προσκύνησε, επειδή η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ποιο είναι το πνεύμα της προφητείας? Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεό. Και να δούμε σε αυτό το κομμάτι κάποια σημεία. Το πρώτο λέει, να χαιρόμαστε γιατί ήρθε η ώρα, λέει, η γυναίκα να προετοιμαστεί για το μεγάλο γάμο, που είναι η Εκκλησία. Και της δόθηκε να ντυθεί ένα ένδυμα, ένα νηφικό. Και συνήθως οι γυναίκες στο γάμο ή θα βάλουν ένα νηφικό, ένα λευκό φόρημα. Το λευκό τι κάνει, συμβολίζει την καθαρότητα και την αγιότητα. Και συμβολίζει και την αξία της στιγμής του γάμου. Και ποιο είναι αυτό το ένδυμα που έχει μέσα ποιότητα έχει. Στην ουσία ο Θεός τι κάνει, ετοιμάζει την ύφη.
Και όσοι έχουν ζήσει στα χωριά ξέρουν την εργαλή, η εργαλή ξέρουν. Βάζανε οι παλιές γυναίκες ή τώρα το κάνουνε. Βάζουνε στο μηχάνημα εκείνο τις κλωστές και τι κάνουνε. Δημιουργούν ένα θαύμα και οι κλωστές ενώνονται και βγαίνει ένα ένδυμα χρωματιστό με σχέδια. Και τι κάνει ο Θεός, μέσα από τον Χριστό έχει ένα εργαλείο και μας δίνει με ένα νηφικό. Για σκεφτείτε να ετοιμάζετε ένα νηφικό σε ένα εργαλείο, ένα άγιο νηφικό. Και ποιο είναι αυτό το νηφικό, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και ποιο είναι το, ποια είναι τα δικαιώματα των Αγίων, τι λέει στην Αποκάλυψη, ότι με το αίμα του Ιησού μας έδωσε δικαιώματα ο Θεός. Που σημαίνει ο Λόγος πράττει δια του αίματος στη ζωή μας. Και κάθε φορά που ο Λόγος ακούγεται, εργάζεται πάνω μας, δινόμαστε ένα κομμάτι από τον ηφικό. Προετοιμαζόμαστε για την ένδοξη στιγμή. Και τι κάνει ο Θεός τώρα, υφαίνει το ηφικό, τον ηφικό επάνω μας. Πώς το υφαίνει, δια του Χριστού, δια του αίματος και της αλήθειας είναι. Και ο Λόγος του Θεού τι κάνει, χρήει τη ζωή μας, τη λαμβάνουμε, το νηφικό λαμβάνουμε. Γίνεται μια άγια προετοιμασία. Γιατί σίγουρα οι γυναίκες που ετοιμάζουν στον αργαλείο το εργάζονται ένα διάστημα, ένα χρόνο και βγαίνει στο τέλος ένα άγιο αποτέλεσμα βγαίνει. Και ο Θεός τι κάνει, εργάζεται με πολλή υπευθυνότητα την προετοιμασία μας για την ένδοξη μέρα. Γι' αυτό δόθηκε στη γυναίκα να αντιθεί κάτι πολύτιμο. Τι είναι αυτό το πολύτιμο? Ο Λόγος του Θεού και το αίμα του Ιησού. Γιατί σήμερα δεν μπορείς να καταλάβεις το Λόγο αν δεν τιμήσεις το αίμα. Η απλότητα. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το Λόγο χωρίς το αίμα, ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε λεξικά, βιβλιοθήκες και θα τρέχουμε σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου να αναλύσουμε το Λόγο του Θεού με τα ιστορικά, τα γεγονότα. Δεν εξηγείται ο Λόγος του Θεού έτσι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ο Λόγος του Θεού κατανοείται δια του αίματος και της θυσίας του Ιησού. Όταν μειώσεις το αίμα, μειώνεις και το Λόγο. Όταν μειώσεις το Λόγο, μειώνεις και τον ηφικό στη ζωή σου. Γι' αυτό είπαμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι δεν θα μπορέσει να φύγει στην απαγή. Αλλά σίγουρα το κάλεσμα δεν το χάνει, παιδιά του Θεού, η Εκκλησία. Τι κάνει, τιμάς το αίμα, σε τιμάει ο Λόγος. Και ντύνεσαι την προετοιμασία και την έσχατη εποχή. Γιατί ο Κύριος κάνει μια σπουδαία εργασία στην Εκκλησία. Τι κάνει, μας προετοιμάζει. Για πότε, για την ώρα της απολύτρωσης. Τι κάνει ο Θεός, μας προετοιμάζει και είναι εκλεκτής ποιότητα. Μετάξι είναι. Ακριβό μετάξι είναι. Είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει. Γι' αυτό οι γυναίκες που ασχολούνται με τα ειδήματα ξέρουν. Ακριβό λινό. Κάτι πολύ ποιοτικό και δίνεται, η Εκκλησία δίνεται. Για την ένδοξη μέρα, γιατί ο Κύριος την εργάζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέξατε, λέει, μακάρι οι καλεσμένοι στο δείπνο του Εσπέ. Καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Ξέρετε, υπάρχει ο γαμπρός που είναι ο Ιησούς, η νύφη που είναι Εκκλησία και υπάρχουν και καλεσμένοι. Σε ένα φυσικό γάμο έτσι δεν γίνεται, υπάρχει ο γαμπρός, υπάρχει η νύφη και οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης είναι οι καλεσμένοι. Δηλαδή στην αρπαγή, στο μεγάλο γεγονός υπάρχουν καλεσμένοι. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι καλεσμένοι? Ποιοι είναι αυτοί οι καλεσμένοι? Όσοι κοιμήθηκαν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, λέει. Γιατί λέει πρώτα? Πρώτα. Σε ένα φυσικό γάμο ποιοι πάνε πρώτα? Οι συγγενείς πάνε. Έχουμε πάει ποτέ σε ένα φυσικό γάμο και ναι, δεν πάει πρώτα η νύφη, το λογικό έτσι. Πάνε οι συγγενείς πάνε. Μετά έρχεται ο γαμπρός ο νυφίος και μετά στο τέλος έρχεται και η γυναίκα και η νύφη. Πρώτα θα αναστηθούν οι κοιμηθέντες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Είναι όσοι πεθάνανε στην Παλιά Διαθήκη, όσοι έχουν κοιμηθεί. Δεν μπορούν να εισέλθουν, προσέξτε, είναι σε περιβάλλον ανάπαυσης. Δεν μπορούν να εισέλθουν μέσα στο ναό που θα γίνει ο γάμος, στο περιβάλλον. Γιατί ο ναός του Θεού έχει πολλά οικίματα, πολλά δωμάτια έχει. Κάπου είναι, τώρα να πάμε τελευταία. Δεν μπορούν να εισέλθουν αν δεν ακολουθήσουν τον γαμπρό και την νύφη. Πώς γίνεται σε ένα φυσικό γάμο, ακολουθούν οι καλεσμένοι τον γαμπρό και την νύφη? Θα αναστηθούν πρώτα
και θα συναντηθούν μεταξύ ουρανού και γης που θα έρθει ο Ιησούς με τους αρχαγγέλους αυτοί. Και τότε θα αναστηθούν όσοι κοιμηθήκαν και θα είναι καλεσμένοι. Όσοι είναι ζωντανοί και είναι έτοιμοι από τον Θεό, θα αρπαχτούν και θα γίνει συνάντηση στις νεφέλες, στον αέρα θα γίνει. Και τότε ο Ιησούς θα παραλάβει την ύφη και θα ακολουθήσουν οι καλεσμένοι όλοι. Και θα εισέρθουν στο περιβάλλον του θρόνου του Θεού που θα γίνει ο γάμος, θα γίνει ο δείπνος, θα γίνει το μεγάλο τραπέζι στο περιβάλλον που αναπαύεται ο Πατέρας. Αναπαύεται η ευλογία του Πατέρα και θα κάτσουν χιλιάδες και εκατομμύρια καλεσμένοι και θα εφρανθούν όλοι σε αυτό το γεγονός. Αλλά τότε κάτω στη γη θα γίνεται κάτι άσχημο. Θα έχει ξεκινήσει η μεγάλη θλίψη των τελευταίων εποχών. Και τότε οι αυτοί που θα έχουν αρπαχτεί θα προετοιμαστούν εκεί στο θρόνο του Θεού και θα πάρουν πάνω τους το λάδι, το χρήσιμα του Θεού και μετά θα το κατεβάσουν μαζί με τον Χριστό στη χιλετή βασιλεία κάτω. Γι' αυτό το αύριο είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό τα λόγια του Κυρίου είναι αληθινά λόγια. Τι είναι αληθινά λόγια? Αξιόπιστα λόγια. Είναι αληθινό το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί η άρνηση εκατομμυρίων ανθρώπων να αναιρέσουν την πιστότητα του Θεού. Αν οι άνθρωποι λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν σημαίνει ότι η άρνηση αναιρεί την ύπαρξη του Θεού. Αν εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν μια αλήθεια, δεν σημαίνει ότι η άρνηση των πολλών αναιρεί την αλήθεια του Θεού. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, πάντα οι μάζες πλανούνται οι μάζες. Και εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση την αλήθεια του Θεού για να πάρουμε την αλήθεια του Θεού. Και τι έγινε, πήγε να προστινήσει ο Ιωάννης τον Άγγελο και τι του λέει ο Άγγελος, μην προστινήσεις εμένα. Το Θεό προστίνησε, γιατί και εγώ σύνδουλός σου είμαι. Και τι λέει εκεί πέρα ο λόγος του Θεού. Είμαι σύνδουλός σου και τον αδελφό σου που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, γιατί η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας είναι. Και ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο παντοδύναμος Θεός είναι. Που πήρε σάρκα και οστά και άρχισε να μας διδάσκει. Τι να μας διδάσκει? Άρχισε να περπατάει πάνω στη θάλασσα ο Ιησούς. Και οι ματές φοβηθήκανε. Είδανε τον Ιησού με ανθρώπινο σώμα να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Και αυτός δεν φοβότανε καθόλου. Τι θέλει να μας διδάξει ο παντοδύναμος Θεός? Ότι μπορούμε να περπατάμε στη θάλασσα του κόσμου, στα κύματα του κόσμου, χωρίς να βουλιάσουμε. Και μετά τον είδαν οι μαθητές και εκπλαγήκανε και λέει στον Πέτρο, έλα Πέτρο του λέει, του δίνει ρήμα, έλα του λέει. Και άρχισε και ο Πέτρος να περπατάει στη θάλασσα. Σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να περπατάμε στη θάλασσα και να μην βουλιάζουμε. Αν κοιτάξουμε τη θάλασσα θα βουλιάξουμε. Αλλά κι αν βουλιάξουμε το χέρι του Ιησού είναι και πάλι να μας σηκώσει. Η μοναδική χάρη του Θεού. Γιατί και ο Πέτρος βούλιαξε, αλλά το χέρι του Ιησού ήταν εκεί να τον σηκώσει. Τι μας διδάσκει ο Θεός του ουρανού, ο Ιησούς, ο Ευεργέτης? Τι, πώς να περπατάμε σαν άνθρωποι. Κοιτάζοντας το πρόσωπό του και ακολουθώντας τη μαρτυρία του. Ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Ποια είναι η γνώση του Ιησού? Σήμερα ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε, μπορεί, ένα κομμάτι της Εκκλησίας και εμείς. Στα πρώτα χρόνια της πίστης άκουγα πολύ λίγα πράγματα για τη σωτηρία του Θεού. Πολύ λίγα πράγματα. Και κατά συνέπεια για τον Σταυρό του Θεού, τον Χριστό. Όλος ο πλούτος βρίσκεται μέσα στη μαρτυρία του Ιησού, στη σωτηρία του Θεού βρίσκεται. Γιατί επανελειμμένα το Άγιο Πνεύμα μας προαναγγέλει και με τους προφητικούς λόγους ότι όλα είναι μέσα στη σωτηρία του Ιησού. Πού βρίσκονται όλα? Μέσα στη σωτηρία του βρίσκονται. Όλα βρίσκονται μέσα στη λύτρωσή του βρίσκονται. Και πρέπει να εξητήσουμε τη γνώση του Ιησού Χριστού, τη γνώση του Σταυρού, τη γνώση του αίματος, γιατί ο Θεός με τη σωτηρία του μας τα χάρισε όλα. Και σήμερα τι γίνεται, χάνουμε, φεύγουμε από τη δύναμη της σωτηρίας και αρχίζουμε και κάνουμε τεχνικές να βρούμε τον Θεό. Ο Θεός αναπαύεται στη σωτηρία του αναπαύεται. Πού αναπαύεται ο Θεός?
στη σωτηρία του αναπαύεται, στη λύτρωσή του αναπαύεται, στη γνώση του αναπαύεται, γιατί όλα θα αλλάξουν τα λόγια του. Γι' αυτό λέει, έχω κάτι, λέει, επέστρεψε στην αρχική σου αγάπη. Και πρέπει να επιστρέψει ο λαός του Θεού στο σταυρό, στη σωτηρία, στη γνώση του αίματος, στη γνώση του σωτήρας, του ευεργέτη. Γιατί όλα κοινά σε βρίσκονται. Και τι γίνεται, φεύγουμε από τον πλούτο του σταυρού και εξητάμε άλλα πράγματα. Πρέπει να επιστρέψουμε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Πρέπει να αναπαυτούμε, γιατί ο Θεός τι κάνει, όταν απαντάει στη ζωή μας, παίρνει από τη σωτηρία και το εκφράζει. Όταν μας αναγεννάει, παίρνει από τη σωτηρία και το βάζει πάνω μας. Όταν μας δίνει το πνεύμα ένα χάρι, παίρνει από τη λύτρωση και μας το δίνει πάνω μας. Που σημαίνει όλα είναι προέκταση της σωτηρίας. Τι είναι τα πάντα? Προέκταση της σωτηρίας. Και εμείς πρέπει να υποταχτούμε στη σωτηρία του Ιησού και να την κρατήσουμε. Γιατί φτάνει. Τι κάνει η σωτηρία του Ιησού? Φτάνει για όλα αυτά. Φτάνει για μένα, φτάνει για το σπίτι, φτάνει για όλα αυτά. Που φτάνει, τι κάνει η σωτηρία, φτάνει για όλα αυτά. Είναι δυνατόν να μην φτάνει η σωτηρία του Ιησού Χριστού για όλα τα πράγματα? Πρέπει να επιστρέψουμε στην αλήθεια του σταυρού, στην αλήθεια της λύτρωσης, στη μεγάλη ευεργεσία του παντοδύναμου Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ευεργέτης, σωτήρας είναι. Και μόνο ο Θεός σώζει. Κανένας δεν μπορεί να σώσει. Και ο Θεός ήρθε με ανθρώπινο σώμα και να σώσει τον κόσμο. Και το έργο του είναι έργο σωτηρίας είναι. Και πρέπει να αναπαυτούμε στον πλούτο της σωτηρίας του Ιησού για να μπορέσουμε να βρούμε ιδιαίτερη χάρη, γιατί ο Κύριος εργάζεται διαμέσου της σωτηρίας εργάζεται. Διαμέσου του αίματος εργάζεται. Ο Λόγος πράττει δια του αίματος. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται δια του αίματος. Οι υποσχέσεις πράττουν δια του αίματος. Στην ουσία τώρα εγώ τιμάω το αίμα. Τιμάω την αλήθεια του σταυρού. Τι κάνουν οι γραφές? Αναπαύονται στη ζωή. Λέει ο το κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, θέλω να σε ευλογήσω. Γιατί θέλεις να με ευλογήσεις, λόγια του Θεού? Γιατί κάνεις κάτι που μου αρέσει. Κρατάς τη θυσία του Ιησού. Και ο λόγος πράττει. Τι πρέπει να κάνουμε για να πράττει ο λόγος στη ζωή μας? Να κρατάμε τη γνώση της σωτηρίας, να κρατάμε. Και ο λόγος πράττει. Γιατί αν δεν κρατήσουμε τη γνώση της σωτηρίας, θα έχουμε μετάλλαξη. Θα μεταμορφωθούμε σε ένα θρησκευτικό σύστημα. Και πρέπει να κρατάμε τη γνώση της σωτηρίας, γιατί η σωτηρία του Θεού φτάνει για όλα τα πράγματα. Εκεί μέσα βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί του Θεού βρίσκονται. Τι βρίσκονται εκεί μέσα? Κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί του Θεού. Για να μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή κρατάμε την απλότητα της σωτηρίας. Γι' αυτό προσέξτε ποιο είναι το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Ένας άνθρωπος αν δεν ξέρει καθόλου γράμματα, δεν πειράζει. Γιατί κρατάει τον Χριστό τη σωτηρία και ο Θεός το αποκαλύπτεται. Τι κάνει ο Θεός? Αποκαλύπτεται ο Θεός. Διαμέσου της σωτηρίας του, καθώς εσύ κρατάς αυτή την αλήθεια. Καθόλου γράμματα να μην ξέρει. Τίποτα να μην ξέρει. Ο λόγος αποκαλύπτεται. Και γίνεσαι θεόπνευστος και καταλαβαίνεις τον Θεό. Διαφορετικά τι γίνεται αν φύγουμε από τη σωτηρία του Ιησού Χριστού? Θα βάλουμε σε προτεραιότητα τα πτυχία του κόσμου. Δεν είναι κακά αυτά, αλλά είναι ανθρώπινα αυτά. Γι' αυτό και ο Παύλος ήταν πολύ γραμματιζούμενος άνθρωπος και κάποιοι άλλοι Απόστολοι ήταν τελείως, δεν είχαν κανένα πτυχίο. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται διαμέσου της σωτηρίας και της αλήθειας του σταυρού, γιατί το Ευαγγέλιο μας διδάσκει το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα της μαρτυρίας, που είναι η αποκάλυψη του Ιησού, μεγάλος ευεργέτης. Και όταν καλούμε τον Ιησού, καλούμε το Άγιο Πνεύμα, καλούμε τον Πατέρα, καλούμε τον Θεό της δημιουργίας της ζωής. Γιατί Ιησούς σημαίνει ευεργέτης σημαίνει. Τι σημαίνει Ιησούς? Ευεργέτης σημαίνει. Λυτρωτής σημαίνει. Τα πάντα είναι μέσα στη σωτηρία του. Και τι λέει ο Θεός? Επιστρέψτε στη σωτηρία του.
επιστρέψτε στην αρχική σχέση. Γιατί όταν αναγεννηθήκαμε δεν ξέραμε πολλά για το Θεό, αλλά ξέραμε κάτι. Αντιλυτρωθήκαμε. Mm. Την αλήθεια της σωτηρίας ξέραμε. Και πρέπει να γυρίσουμε στην απλότητα της σωτηρίας. Γιατί εκεί μέσα κρύβεται όλος ο πλούτος κρύβεται. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την αλήθεια, γιατί ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός της ζωής. Πλούτος. Το πνεύμα της σωτηρίας. Αλληλούια! Το πνεύμα της σωτηρίας. Το πνεύμα του Ιησού. Φτάνει, γιατί φτάνει για τα σπίτια, για τη συγγένειά μου, για τις ανάγκες. Φτάνει για όλα φτάνει. Γατζό σου στη σωτηρία του Ιησού, στο κράτατο, στο αίμα του Κυρίου, στην αλήθεια του Σταυρού. Γατζό σου εκεί πέρα, γιατί ο διάβολος θέλει να μας βγάλει από εκεί. Και όπως το έχει κάνει. Έχει πει σε εκατομμύρια ανθρώπους να μειώνουν την αξία του αίματος του Ιησού, να απέχουν από τη θυσία του Ιησού. Όταν απέχεις από τη θυσία του Ιησού, δεν καταλαβαίνεις τον Θεό. Δεν αντιλαμβάνεσαι τον Θεό. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται δια της θυσίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Δεν είναι ανακάλυψη, είναι αποκάλυψη Θεός. Φανερώνεται και να μπορούμε να τον γνωρίσουμε θεοδίδακτα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, για να συνεχίσουμε στο 11. Για να δούμε λιγάκι στο 11. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ξαφνικά ένα λευκό άλογο και αυτός που καθόταν επάνω σε αυτό ονομαζόταν πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη και τα μάτια του ήταν σαν φλόγα φωτιάς και πάνω στο κεφάλι του ήσαν πολλά διαδήματα και είχε ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το γνωρίζει παρά μονάχα αυτός και ήταν ντυμένος με ημάτιο βαμμένο σε αίμα και το όνομά του αποκαλείται ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα που ήσαν στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε λευκά άλογα, ντυμένοι με εκλεκτή ποιότητα, λινό και λευκό και καθαρό. Και από το στόλο του βγαίνει μια κοφτερή ρομφαία για να χτυπάει με αυτή τα έθνη, και αυτός θα τους πημάνει με σιδερένια ράβδο, και αυτός πατάει το λινό του κρασιού του Θεού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορα, και πάνω στο ημάτιό του και πάνω στο μυρό του έχει γραμμένο το όνομα Βασιλιάς Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Ποιος είναι ο Ιησούς? Ο Λόγος, ο πιστός και αληθινός. Και το ημάτιό του είναι βαμμένο με αίμα και καρπάζει ο Λόγος, τρέχει. Και ο Λόγος αποκαλύπτεται δια του αίματος, δια του αίματος. Αν μειώσουμε την αλήθεια του αίματος, χάνεται η αποκάλυψη, σταματάει να τρέχει ο λευκός αναβάτης. Και τι κάνουμε, μένουμε στην ανάγνωση. Χάνουμε το μάνα, το ζωντανό χάνουμε. Και μένει στην ανάγνωση μένεις. Χάνεις το ζωντανό. Όταν κρατάς τη θυσία και το αίμα, ο καβαλάρης τρέχει. Ο Λόγος αποκαλύπτεται. Γιατί ο Λόγος είναι ο Κύριος των Κύριων, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και ο Θεός της δημιουργίας. Τι πρέπει να κάνουμε τον αναβάτη να τρέχει? Να τρέχει. Να κρατήσουμε τη θυσία του. Αλλιώς τι κάνεις? Χάνεις το μάνα και μένεις στην ανάγνωση. Και μένει το μυαλό, αρχίζει και λειτουργεί με την... Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Πρέπει να μπούμε στην αποκάλυψη του Κυρίου. Πρέπει να ανοίξεις τη γραφή και να σου μιλήσει ο Θεός. Και να πει η Χριστίνα, ξέρετε κάτι, άνοιξε χθες τη γραφή και ο Κύριος μου μίλησε μέσα. Μετάησε. Και να αρχίζει να το ξενογεί μέσα στο σπίτι, αλληλούια Κύριε. Και να την ακούσει ο τέταρτος όρθος. Γιατί της μίλησε ο Κύριος. Πρέπει να μας μιλάει ο Θεός, να ακούμε τον Κύριο. Γιατί ανοίγουμε τη γραφή για να ακούσουμε τον Θεό. Γιατί ο Λόγος μιλάει. Τι κάνει ο Λόγος? Μιλάει στη ζωή μας. Και πρέπει εμείς να ανοίγουμε τον Λόγο και να μας μιλάει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος του Κυρίου. Και το αίμα του είναι εγγύηση στη ζωή μας. Ευχαριστούμε. Για σκέψου να έχεις πρόσβαση να πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό σου δίνει μια αισιοδοξία και χάρη μέσα. Και λες, το πιο υψηλό πρόσωπο στην Ελλάδα είναι κοντινό μου πρόσωπο. Τι λέει σήμερα ο Λόγος του Θεού? Ότι εσύ έχεις συγγένεια με το πιο υψηλό πρόσωπο του πλανήτη. Που είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων.
και αυτός έχει μια φιλική σχέση μαζί σου δια του αίματος του και εσύ μπορείς να ησυχάσεις μπροστά του. Και να, γιατί ξέρετε το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ησυχάζουμε. Πολύ δύσκολο πράγμα. Συνήθως ησυχάζουμε όταν τα πράγματα είναι πολύ καλά εξωτερικά. Ο Θεός θέλει να ησυχάζουμε και όταν τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά εξωτερικά. Γιατί η ησυχία βγαίνει από μέσα μας. Και να μπορείς να αισθάνεσαι την ειρήνη του Θεού μας. Και να σου λέει το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε όλοι τον αδερφό Γιόγκη Τσό στην Κορέα, τον ξέρουμε, έναν εργάτη μεγάλο που είναι μια πολύ μεγάλη εκκλησία της Πεντηκοστής, ίσως η μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Που πριν 10 χρόνια είχε 1 εκατομμύριο μέλη, είχε. Μεγάλη εκκλησία. Και όταν φτιάχναν αυτό το κτίριο το τεράστιο, έχω διαβάσει το βιβλίο που είχε γράψει ο αδερφός και ένας πολύ μεγάλος εργάτης του Θεού. Όταν φτιάχναν το κτίριο, τα λεφτά δεν φτάνανε. Είχαν πάρει κάτι δάνεια από κάποιες, δεν φτάνανε τα λεφτά, είχαν καταχρεωθεί. Είχαν καταχρεωθεί, δεν φτάνανε. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο τον είχε οδηγήσει ο Θεός να ξεκινήσει αυτό το έργο και αποδεικνύεται έμπρακτο ότι ήταν ο Θεός, γιατί έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Κάνουνε 6-8 συναθρήσεις στην Κυριακή, 40.000 κάθε συνάθρηση. Έχουν όχι ένα κτίριο, πολλά κτίρια, σαν πολυκατοικίες είναι, που έχουν μέσα με βίντεο και πάει ο κόσμος, δεν τους χωράει τώρα, 40.000 συνάθρηση. Σκεφτείτε, είχαν πάει κάτι αδερφοί από τη Θεσσαλονίκη, μόνο που είδαν αυτό εκπλαγήκαν, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Και εκεί που είχαν φτάσει καταχρεωμένοι, προσευχόταν στον Κύριο. Και ξαφνικά μια αδερφή σηκώθηκε μέσα από την εκκλησία και λέει ποιμένα, εγώ έχω να προσφέρω στην εκκλησία ένα πιάτο ρύζι. Προσέξτε, το θαύμα ξεκίνησε από αυτό που φαίνεται μικρό. Και μετά άρχισαν να σηκώνονται οι αδερφοί μέσα στην εκκλησία, άλλους 100 ευρώ, 100 δολάρια, 200, 300, 500 χίλια. Και μετά ο Θεός του έβαλε να κάνει κάτι. Να πάει σε μια τράπεζα να ζητήσει ένα άλλο δάνειο. Και πηγαίνει με θάρρος σε μια άλλη τράπεζα και τους λέει έρχομαι από την ύψη στη εξουσία. Και αυτοί νομίζαν ότι έρχεται από την κυβέρνηση αυτός. Και πάει μέσα και τους λέμε επιμένα σε μια πολύ μεγάλη εκκλησία και θα πω στα μέλη να τιμήσουν την τράπεζά σας, αν και εσείς μας τιμήσατε. Και ο Θεός ξεκίνησε από ένα πιάτο ρύζι. Καμιά φορά ο σπόρος φαίνεται μικρός για τα μάτια μας. Από πού ξεκίνησε το θαύμα, από ένα πιάτο ρύζι. Ας δώσουμε στον Κύριο αυτό που έχουμε μέσα μας. Το θέλω μας, την καρδιά μας, το σπόρο μας, την αγάπη μας. Και ο Κύριος θα πάρει το σπόρο και θα μας ελευθερώσει σε όλα τα πράγματα. Γιατί είναι το θέλημά Του να μας ελευθερώσει. Και τι έκανε το Άγιο Πνεύμα, εθάρρυνε τον ποιμένο και του έλεγε «Μην φοβάσαι, είσαι παιδί του υψίστου». Πήγαινε με θάρρος και αντιμετώπισε τους ανθρώπους του κόσμου. Μην αφήνεις το φόβο να μπαίνει μέσα σου. Και πήγαινε αυτός με θάρρος, καταχρεωμένος αυτός, αλλά πήγαινε σαν γιος του ύψης του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα το στήριζε. Το Άγιο Πνεύμα το στήριζε. Το Άγιο Πνεύμα το στήριζε. Το Άγιο Πνεύμα σε στηρίζει. Το Άγιο Πνεύμα μας στηρίζει. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί. Γιατί είμαστε γη του ύψης του είμαστε. Δεν μπορεί ένας γιος του ύψης του να είναι κάτι μικρό. Σε στηρίζει το Πνεύμα. Και σου λέει προχώρα. Γιατί είσαι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Προχώρα γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Και όπως ο Χριστός νίκησε την εξουσία αυτού του κόσμου, μπορούμε και εμείς να νικάμε την εξουσία αυτού του κόσμου. Γιατί έχουμε παράδειγμά μας τον Ιησού Χριστό. Ποιον έχουμε? Τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος μας οδηγεί να μπορούμε να προχωρήσουμε και να περπατήσουμε στη δικιά του αγάπη, στη δικιά του πληροφορία και στη δικιά του χάρη, γιατί είναι βασιλιάς βασιλιάδων, Κύριος Κύριος. Ας γεμίσουμε την καρδιά μας με αυτή τη λέξη, βασιλιάς βασιλιάδων, Κύριος Κυρίων. Και εμείς είμαστε δικοί του άνθρωποι, δικά του παιδιά. Και υπάρχει μια κοντινή σχέση δια του αίματος να τον πλησιάσουμε και να βρίσκουμε χάρη στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να συνεχίσουμε λιγάκι στο 17. Το τι θα γίνει εδώ μιλάει στον κόσμο.
και είδαν έναν άγγελο να στέκεται μέσα στον ήλιο και έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας προς όλα τα όρνεα που πετούν στο μέσο του ουρανού. Ελάτε και να συγκεντρώνεστε στον δείπνο του Μεγάλου Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες ηλίαχων και σάρκες ισχυρών και σάρκες αλόγων και εκείνων που κάθεται πάνω σε αυτά και σάρκες όλων των ελεύθερων και όλων των δούλων και των μικρών και των μεγάλων. Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματα συγκεντρωμένα για να κάνουν πόλεμο με αυτόν που είναι επάνω στο άλογο και με τα στρατεύματά του. Και το θηρίο πιάστηκε και μαζί με αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του με τα οποία πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου και αυτός που προσκύνησαν την εικόνα του και οι δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς που καίει από το θιάφι. Και οι υπόλοιποι φωνεύτηκαν με τη ροφία του καθήμενου επάνω στο άλογο, ο οποίος έβγαινε, η οποία έβγαινε από το στόμα του και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους, Χριστού του Θεού. Και τι γράφει εδώ πέρα, ότι όλοι οι ισχυροί του πλανήτη εξαιτίας του θηρίου και του ψευδοπροφήτη των δύο μεγάλων ισχυρών πνευμάτων, το ένα πνεύμα το θηρίο αντιγράφει τον Θεό Πατέρα και το άλλο πνεύμα του ψευδοπροφήτη αντιγράφει τον Χριστό, θα κάνουν τους ισχυρούς του κόσμου, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, να εναντιωθούν στο Λόγο του Θεού. Και κατά συνέπεια θα δημιουργηθεί μια τράπεζα πλάνης. Όπως έχει ο Θεός μια τράπεζα με τον Χριστό να ταΐσει τον κόσμο, θα δημιουργηθεί μια τράπεζα που θα κυριαρχήσει το κακό. Και οι άνθρωποι θα φάνε από αυτή την τράπεζα, θα πλανηθούν και τα βλέπουμε στις εποχές που ζούμε. Οι ισχυροί του πλανήτη αγριεύουν, χωνίζουν τα μαχαίρια. Και θα γίνει μεγάλη σύγκρουση των τελευταίων χρόνων. Και όλο αυτό θα γίνει γιατί το πνεύμα της πλάνης τι κάνει. Κάνει τους ανθρώπους και εναντιώνονται στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να καταλάβεις το Λόγο του Θεού αν δεν τιμήσεις τη θυσία του Ιησού. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πρέπει να μείνουμε στη θυσία και να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος είναι ο πιστός και αληθινός, όλα θα γίνουν. Οτιδήποτε αναφέρει η Γραφή θα γίνει και οι άνθρωποι θα προσκυνήσουν το θηρίο και την εικόνα του. Θα προσκυνήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο και ήδη ζούμε στην εποχή που μια νέα τάξη πραγμάτων έρχεται στον κόσμο. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου, αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή του ανθρώπου και στο τέλος μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων θα γίνει και θα σφραγιστεί όπως είναι σφραγισμένα τα προϊόντα σήμερα. Και αυτή η σφραγίδα τη γράφει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και της αγάπης του Θεού. Όλα τη γραφή είναι. Τράπεζα έχει ο Θεός, τράπεζα έχει και η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα ο διάβολος τι κάνει, πλανεί τον κόσμο με έναν τρόπο. Καθοδηγεί λάθος το θέλω της. Όλα από το θέλω ξεκινάνε. Και πρέπει να ζητάμε από το Θεό να βοηθάει το θέλω μας να το κάνουμε σωστά χρήση. Γιατί με το θέλω πρώτος Αδάμ αμάρτησε, με το θέλω δεύτερος Αδάμ δεν αμάρτησε. Με το θέλω γίνονται όλα. Και επειδή έχουμε ανάγκη να έχουμε ισχυρό θέλω στη ζωή μας, ο Κύριος θα μας βοηθήσει, γιατί το θέλω μας θα γίνει ένα με το θέλω του Κύριου. Και όταν το θέλω πάει μπροστά και η πίστη θα πάει μπροστά, γιατί με το θέλω κάνουμε κακή χρήση την ελευθερία, με το θέλω κάνουμε σωστά χρήση την ελευθερία. Όλα γίνονται με το θέλω μας γίνεται. Γιατί ο Θεός θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πιο καλά τα πράγματα, πιο πρακτικά τα πράγματα και να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να περπατήσουμε όμορφα, ευλογημένα και να βρούμε χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσευχόμαστε στο Θεό. Να έχουμε ταμείο με το Θεό. Γιατί ένα πράγμα που στους τελευταίους χρόνους είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή του ανθρώπου και χάνεται ο χρόνος. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να σταθεί στο Θεό. Πρέπει να έχουμε χρόνο με το Θεό. Χρόνο καθημερινά να έχουμε. Να στεκόμαστε στον Κύριο και να μιλάμε στον Κύριο για όλα τα θέματα και εκείνος που μας ακούει στα κρυφά θα εργαστεί στα φανερά στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσέξτε τις πολλές μέρημνες του κόσμου.
θα σκλέψουν τον χρόνο. Και θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα, γιατί αυτή η εποχή έχει πολλά προβλήματα. Και θα βάλουμε την προσοχή εκεί πέρα και θα χάσουμε την προσωπική επαφή με τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έχουμε προσωπική επαφή κάθε μέρα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να βάλουμε το θέλω στην πράξη. Κάτι να βάλουμε στην άκρη για να δώσουμε χρόνο στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί διαφορετικά χάνεται ο χρόνος. Δεν γίνεται. Χάνεται ο χρόνος. Δεν προλαβαίνεις να πιεις νερό μετά. Πρέπει να, όπως και η Εκκλησία, πρέπει να διατηρήσουμε χρόνο για την Εκκλησία. Γιατί τα προβλήματα δεν θα λιγοστεύουν στους τελευταίους χρόνους. Θα πιέζουν πιο πολύ. Επομένως πρέπει εμείς να είμαστε πιο δυνατοί κοντά στον Κύριο. Να μπορούμε να τον εμπιστευτούμε πιο πολύ, να ησυχάσουμε πιο πολύ στη δικιά του παρουσία, στη δικιά του αγάπη, στη δικιά του χάρη, γιατί η μεγάλη τράπεζα του Κυρίου μας είναι και τους τελευταίους χρόνους. Και σίγουρα ο Θεός έχει ένα άλλο επίπεδο πνευματικής ζωής για τους τελευταίους χρόνους, πολύ μεγάλο, πολύ πρακτικό και πολύ ισχυρό, και είναι για όλα τα παιδιά του Κυρίου των δυνάμεων. Για πού είναι? Για όλα τα παιδιά του Κυρίου. Να μπορούμε να περπατήσουμε ακολουθώντας τον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς είναι το παράδειγμα της πίστης. Όταν όλα ήταν εναντίον του, αυτός μπορούσε να εμπιστευτεί τον Θεό μόνος του. Και όταν τον εγκαταλείψαν και οι μαθητές, αυτός ήταν πάντα πιστός με τον Θεό. Ένα πρόσωπο. Όλοι κόλλασαν ενάντια του. Οι μαθητές του πλανηθήκανε, φοβηθήκανε, χτυπηθήκανε, έκαναν λίγο πίσω. Αυτός εκεί. Ακλόνητος. Το παράδειγμα της εμπιστοσύνης. Και ο Θεός δεν τον απογοήτευσε, έφερε τον θερισμό και τον καρπό στην ώρα και στον χρόνο του μέσα στη ζωή του. Ας τον ευχαριστήσουμε κατά πάντα και ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο του να εργαστεί απλά στη ζωή μας. Αλληλούια! Τι κάνει ο θρόνος? Αλληλούια! Το ξαναδεί το Κύριο. Ας τον εννοούμε κι εμείς. Ας τον ευχαριστούμε. Μέρα και νύχτα και ας ανοίγουμε το στόμα μας να βγάσουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, το κέντρο της πίστης που είναι ο Ιησούς Χριστός και να ευχαριστούμε τον Θεό κατά πάντα στη ζωή μας. Γιατί ο Κύριος είναι προσωπικός. Τι είναι ο Κύριος? Προσωπικός. Κοιτάει τον κάθε άνθρωπο προσωπικά πώς στέκεται μπροστά του και πώς θέλει να εργαστεί μπροστά του για να προχωρήσουμε όμορφα, καλά και πλήμα. Γι' αυτό όποιος δοκιμάστηκε πολύ θα ανταμυφθεί και πολύ. Όποιος πέρασε μεγάλες φορτούνες θα πάρει και μεγάλες αναπαύσεις από τον Κύριο. Γιατί οι γραφές επαναλαμβάνονται. Ζούμε στους τελευταίους χρόνους και πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα του Κυρίου και το τι γίνεται μέσα μας. Να κρατάμε την εσωτερική πληροφορία του Θεού μέσα μας και να την έχουμε σε εμπιστοσύνη και ανάπαυση στα χέρια του Κύριου. Αλληλούια. Γιατί όταν ένα εσωτερικό πνεύμα ελευθερώνεται, μπορεί σε κάθε στιγμή να καταλαβαίνει τον Θεό, θεοδίδακτα. Έτσι ζούσε ο Χριστός. Μπορούσε, γιατί τον αγγίζανε χιλιάδες άνθρωποι και αυτός λέει κάποιος με άγγιξε. Κύριε, εδώ σε αγγίζουν χιλιάδες άνθρωποι. Κάποιος με άγγιξε διαφορετικά. Καταλάβαινε εσωτερικά από το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε στιγμή τα πράγματα διαφορετικά μέσα του. Και μπορούσε να αισθανθεί την εσωτερική ανάπαυση του Θεού σε κάθε επίπεδο. Δεν έχει σημασία τι γίνεται δεξιά-αριστερά, τι γίνεται μέσα μας που τώρα. Τι είναι αυτό που γίνεται μέσα μας έχει αξία. Σε αυτό πρέπει να μένουμε, αυτό πρέπει να κρατάμε, γιατί το όνομά του είναι ο πιστός και αληθινός. Τι είναι το όνομά του? Ο πιστός και αληθινός. Και καμιά φορά είναι δύσκολες οι δοκιμασίες, αλλά πρέπει να μένουμε και στα δύσκολα. Γιατί στο τέλος ο Κύριος θα μας ανταμείψει εύκολα, καλά και ευλογημένα και θα χαρούμε στην δικιά του παρουσία, έτσι. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο του και ας τον αφήσουμε να τον εργαστεί ο Κύριος. Η σωτηρία του, πλούτος. Πρέπει να πάρουμε αυτή τη γνώση και να τη βάλουμε στη ζωή μας, στη σπίτι. Η σωτηρία του, μετάκλητη. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η σωτηρία του είναι «Κύριε, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ». Δεν είναι μόνο αυτό η σωτηρία. Απεριόριστος πλούτος αλήθειας μέσα. Λύτρωση. Ευεργεσία Θεού.
δικαιώματα Θεών. Πώς είναι κάποιος χάνεται, πεθαίνει και πάει κάποιος να τον ευεργετεί. Αφού τα χάνει όλα, ξαφνικά τα κερδίζει. Από πού βγαίνουν όλα, από τη σωτηρία βγαίνουν όλα. Από τη λύτρωση βγαίνουν όλα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο επίπεδο να περνάμε τη σωτηρία σαν κάτι δεδομένο, φύγαμε και να κάνουμε άλλα πράγματα να βρούμε το Θεό. Πρέπει να γυρίσουμε στην απλότητα της σωτηρίας. Γιατί εκεί μέσα κρύβεται η χάρη, ο πλούτος και η αλήθεια του Θεού και όλα τα πράγματα για να μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Αλληλούια! Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο! Ο Κύριος είναι ο πιστός στηρίτης. Έτσι, γι' αυτό πρέπει εμείς να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε για να αρχίσει να μας αποκαλύπτεται ο πλούτος που υπάρχει μέσα στον Χριστό και μέσα στη σωτηρία που λάβαμε και είναι για όλα τα πράγματα και για όλα τα σπίτια και για κάθε οικογένεια και για κάθε άνθρωπο. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Κρατάω τις βιβλικές αρχές του Θεού μέσα μου και πιστεύω σε αυτό που έχει ο Θεός για το άλλο. Που είναι πολύ μεγάλο και πολύ ένταξο για τη χώρα μας και πολύ μεγάλο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και πολύ μεγάλο για κάθε σπίτι και σε αυτά μένουμε. Και σε αυτά επενδύουμε και πρέπει να αποδείξουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε να νικάμε τον εχθρό γιατί είμαστε δικά του παιδιά. Μπορούμε να τον νικάμε. Καθώς μένουμε στην αλήθεια και κρατάμε την αλήθεια. Από πού έγινε το θαύμα, από ένα πιάτο ρύζι. Μια εκκλησία βγήκε από τα χρέη. Και σήμερα είναι ίσως η πιο μεγάλη διακονία σε όλο τον πλανήτη. Από ένα πιάτο ρύζι βγήκε. Το θαύμα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός κάνει πράγματα που είναι πολλές φορές απρόβλεπτα για τη σκέψη μας. Ας τον εμπιστευόμαστε μέχρι τελευταία σαραλίδωση. Και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ, έτσι. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου και ας σηκωθούμε να τον ευχαριστήσουμε.